Στην πλατεία του Αγίου Νικολάου έγινε χθες το απόγευμα συγκέντρωση που διοργάνωσε η Συλλογικότητα Μαχητικές και Ελεύθερες προκειμένου να τιμηθεί η Μέρα της Γυναίκας. Η Συλλογικότητα Μαχητικές και Ελεύθερες δημιουργήθηκε πέρυσι το Σεπτέμβριο με αφορμή τις γυναικοκτονίες που καταγράφηκαν στη χώρα. Έχει κινηματική δράση και στόχος της είναι να ενημερώσει τον κόσμο για όσα συμβαίνουν στα έμφυλα ζητήματα. Η κοινωνία μας είναι πατριαρχικά δομημένη, θεωρεί δηλαδή τη γυναίκα κατώτερη από τον άντρα και αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα. Και αυτό μεταφράζεται σε διάφορους τομείς της καθημερινότητας. Το ένα κομμάτι είναι η έμφυλη βία, η ενδοοικογενειακή, η οποία όπως είδαμε αυξήθηκε πάρα πολύ την περίοδο της πανδημίας, όπου λόγω του εγκλεισμού ο κόσμος καθόταν στο σπίτι και όλα αυτά τα φαινόμενα αυξήθηκαν. Το βλέπουμε στο κομμάτι το εργασιακό, όπου οι γυναίκες σε παγκόσμιο επίπεδο πάλι αμείβονται λιγότερο από τους άντρες και θα δώσω και κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Όπως είναι, το γράφουμε και στην ανακοίνωση που έχουμε δημοσιεύσει, τα στοιχεία του ΟΗΕ λένε ότι σε παγκόσμιο επίπεδο οι γυναίκες αμείβονται κατά μέσο όρο 32% χαμηλότερα από τους άντρες, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι γυναίκες αμείβονται κατά 14,1% χαμηλότερα από τους άντρες. Η κυρία Κυπρίδου αναφέρθηκε στο θέμα της έμφυλης βίας, εξηγώντας πως είναι πολύ δύσκολο για μια γυναίκα να φύγει από ένα κακοποιητικό περιβάλλον. Υπάρχουν πάρα πολύ ακριβές και πολύ αργές νομικές διαδικασίες. Είδαμε πριν από λίγες μέρες τη δολοφονία μιας 40χρονης γυναίκας στη Θεσσαλονίκη από τον πρώην σύντροφό της, που μάλιστα ήταν και χρυσαυγίτης, όπου είχε κάνει ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του, αλλά ουσιαστικά δεν είχε γίνει τίποτα. Οπότε ένα από τα αιτήματά μας είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν δωρεάν και γρήγορες νομικές διαδικασίες, έτσι ώστε να προστατεύεται η γυναίκα όταν το χρειάζεται. Το μήνυμα των μαχητικών και ελεύθερων είναι καμία μόνη, καμία φοβισμένη, τονίζει η κυρία Κυπρίδου. Θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ για όποια γυναίκα χρειαστεί τη βοήθειά μας και όχι μόνο. Γυναίκες και άντρες μαζί πιστεύουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση, γιατί η πατριαρχία καταπιέζει και τις γυναίκες και τους άντρες, ενδεχομένως με διαφορετικό τρόπο, αλλά καταπιέζονται και οι δύο και θέλουμε όλοι μαζί να το αλλάξουμε αυτό για να έχουμε έναν καλύτερο κόσμο. Μετά τη συγκέντρωση, γυναίκες και άνδρες που συμμετείχαν στην κινητοποίηση πραγματοποίησαν συμβολική πορεία στο κέντρο της πόλης του Βόλου.